Θύελα αντιδράσεων στου επαγγελματίε τη εστίαση προκαλούν τα ποσά τη επιστρεπταία προκαταβολή 5, καθώ όπω ισχυρίζονται, μόνο σκοροϊδία μπορεί να εκλειφθούν από τον κλάδο που παραμένει κλειστό για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Τα 1.000, 2.000 και 4.000 ευρώ που δόθηκαν σε κλειστέ με κρατική εντολή επιχειρήσει είναι ελεημοσύνη και ασέβεια, όπω λένε, την ώρα που πολλοί επαγγελματίε του κλάδου και στο Ρέθμνο πήραν το απόλυτο μηδέν ενίσχυση. Δεν μπορούμε να επιβιώσουμε όπω πάντα πράγματα. Δεν ξέρουμε καν πότε θα ανοίξουμε και με τι υγειονομικά μετά θα ανοίξουμε. Και το κυριότερο, ήρθε χθε η επιστρεπτέα 5 που ξεκίνησε, όπω ξέρετε, πάρα πολύ καλά και δυστυχώ ήταν μια τρύπα στο νερό. Πάρα πολλοί συνάδελφοι πήραν από 1.000 ευρώ, 2.000 και ελάχιστοι πήραν 4.000 ευρώ. Όπω καταλαβαίνετε, ένα συνάδελφο, μια επιχείρηση δεν μπορεί να επιβιώσει με όλα αυτά. Αυτά είναι ασπιρίνη στον καρκινοπαθή. Ο φόβο των οριστικών λουκέτων, όποτε και αν ξανανοίξει η εστίαση, σύμφωνα με τον Ανδρέα Κλαψινό, κάθε άλλο παραμακρυνό είναι. Αφού για το τουριστικό ρέθμνο ήδη το 30% των καταστημάτων ίσω και να μην ανοίξει ξανά. Να παρακαλούμε να είναι μόνο 3% και να μην είναι 40% που φοβάμαι ότι θα είναι και παραπάνω για αυτού που θα ανοίξουν. Γιατί όπω ξέρετε, είμαστε μια τουριστική πόλη, με πάρα πολλού συναδέλφου οι οποίοι ασχολούνται αμυγό με το τουριστικό κομμάτι, μόνο με τουρίστε δηλαδή. Αυτοί έχουν να δουλέψουν τον προηγούμενο Οκτώβριο. Αυτό που ζητά ο κλάδο είναι να υπάρξουν προγράμματα στήριξη αποκλειστικά και μόνο για την εστίαση. Ζητάμε να βγουν κάποια προγράμματα, είτε μέσω περιφέρεια, είτε μέσω κεντρική διεύθυνση, να βγουν αμυγό για την εστίαση. Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο να είναι αμυγό για την εστίαση. Όπω βλέπετε, οι επιστρεπτέ είναι. Ασπυρίνι. Μικρή ανάσα σε χιλιάδε ξενοδοχό και εργαζόμενου σε συναφή επαγγέλματα και στο Ρέθμνο δίνει η παράταση των επιδομάτων ανεργία για δύο μήνε. Για όλου του συναδέλφου οι οποίοι το ταμείο του τελειώνει μέσα στον Ιανουάριο και μέσα στο Φεβρουάριο. Και μία ακόμα θετική εξέλιξη είναι ότι και όσοι συνάδελφοι πήραν το Ταμείο Ανεργία στην τρίμηνη παραμονή Ιούνιο, Ιούλιο και Αυγουστό και αυτοί καλύπτονται από αυτό το μέτρο και αυτοί θα πάρουν δίμηνη παράταση εντός των ημερών. Ωστόσο με νέα εγκυκλειό του το Υπουργείο Εργασίας θα αποσαφηνίζει πως δεν θα θίγεται το δικαίωμα της επαναπρόσληψης όσον ήταν σε αναστολή σύμβασης.